ρεπορτάζ επικοινώνησα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Κουβέντα όμως. Από τη μία στεναχωριέμαι για το κορίτσι γιατί πραγματικά κλαίει, δεν το κάνει ψέματα. Από την άλλη είναι σαν να βλέπω αληθινές ιστορίες. Ναι, είναι ένθετο στο survivor αυτό, ένθετο. Οικογενειακές λέγονται. Οι αληθινές τι είναι. Ήταν παλιά με το πρωτοτύπο του Power Aeroglav. Ναι, πες το, να πάμε στο ρεπορτάζ, θα σας πω εγώ. Έλα. Λοιπόν, να πάμε στο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ. Επικοινώνησα στις 9 το πρωί με την κυρία 9 και 5 Χαρα... ήταν νομίζω. 9 και 5. Με την κυρία Γεωργία Χαραλαμποπούλου, τη μητέρα της Μαριάλενα. Να σας πω καταρχήν ότι εκείνη αγόρασε και πλήρωσε την πολυθρόνα. Ήταν εκνευρισμένη. Είχε συναισθηματική. Θα φύγω. Τι αποκάλυψα, είχε συναισθηματική φόρτιση και πάμε να δούμε τι δήλωσε αποκλειστικά στο πρωινό. Εντάξει τώρα. Κάνουμε τα φύγουν σαμπάνε στην αισία. Όχι. Έλα, βρε Δημήτρη. Περιμένετε λίγο. Από τη μία είναι λεπτομέρειες που λες τώρα για την πολυθρόνα και αυτό από την άλλη. Στα ζευγάρια τα κανονικά όταν μαλώνουνε. Δεν λέει το δικό μου αυτό που αγόρασα, ότι εγώ το πήρα. Ναι, μισό λεπτό, αφού μιλάμε σοβαρά όμως. Η Χριστίνα και η κάθε Χριστίνα. Η Χριστίνα και η Χριστίνα. Δεν οφείλει να πηγαίνει στο σπίτι του αγοριού της να ρωτάει ποιον αυτό το έπρεπε να κάνω. Παιδιά, σας παρακαλώ λίγο. Πέραν της πλάκας. Κάνουμε και καλά, κάνουμε και κάνουμε πλάκα. Όμως. Εδώ υπάρχουν κάποιοι πρωταγωνιστές οι οποίοι πιέζονται πολύ όπως καταλάβανε. Και η Χριστίνα πειράχτηκε. Και εδώ μας λέει κάτι, ένα στοιχείο στο ρεπορτάζ που δεν το ξέραμε ο Αλέξης. Μετά οφείλουμε... θα σας αποκαλύψω και ωραία. Την αξία της πολυθρόνας. Την αξία. Άρα λοιπόν την πολυθρόνα την αγόρασε η μαμά της Μαριαλένα στη συγκεκριμένη που είδαμε. Την έκανε για τη συγκατοίκηση. Δεν ξέρει πολυθρόνα καταλάβει ο Αν είναι Λουί 14. Περίμενε. Για πες το ρεπορτάζ, έλα. Λοιπόν, μην το κόβουμε. Δεν θέλετε να δούμε πρώτα τι δήλωσε η κυρία Γεωργία. Ήταν έντονα εκνευρισμένη. Πάμε να δούμε τη δήλωσή της. Επιβεβαιώνω απόλυτα όσα είπε χθες το βράδυ η Μαριαλένα. Μαζί πήγαμε με την κόρη μου και πήραμε τα πράγματα. Ο Σάκης καταστρέφει την ψυχολογία της για μία ακόμη φορά.